την πορεία. Νομίζω του, ότι ο Βασίλης Σαμπράκος έχει τον τρόπο να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα, γιατί εμείς έχουμε διάφορες απορίες. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε, παιδιά? Μια χαρά, Βασίλη, εσύ πώς είσαι? Εντάξει κι εγώ. Σε γενικές γραμμές καλά. Ωραία. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι και το πιο φρέσκο της ημέρας. Σχετικά με τον Μίτσελ, θα πω, είναι πολύ υποκειμενικό να πει κανείς αν είναι η καλύτερη λύση για τον Ολυμπιακό ή όχι στη δεδομένη στιγμή. Αλλά είναι αντικειμενικό το να πει κανείς ότι είναι μια συμβατή λύση. Συμβατή εννοώ με τις ανάγκες και τα κριτήρια που θα έπρεπε να θέτει ο Ολυμπιακός τώρα που ξαφνικά μέσα στο Σεπτέμβρη αναζητούσε προπονητή και έχει το ρόστερ που έχει, τους ποδοσφαιριστές που έχει. Το λέω αυτό γιατί ο Μίτσελ με το ονοματεπώνυμό του και την παρουσία του στην Ρεάλ και το όνομα που έκτισε εκεί στα χρόνια του ως ποδοσφαιριστής είναι κάποιος, πώς να το πω σωστά, αξιοσέβαστος. Mm-hmm. Άρα στα αποδυτήρια μπαίνει και το νιώθουν οι ποδοσφαιριστές ότι μπήκε προπονητής στα αποδυτήρια. Αν κάνουμε τη σύγκριση με τον Κορμπεράν, είναι πολύ διαφορετικό το ειδικό βάρος που έχει ο Μίτσελ ως προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο συγκριτικά με τον Κορμπεράν. Και το λέω αυτό γιατί στη δεδομένη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλα εγώ, που είναι μεγάλη η φήμη και το αποτύπωμά τους στον ποδόσφαιρο, δεν είναι πολύ απλό να τους βάζεις έναν προπονητή που δεν του αναγνωρίζουν την αυθεντία και τον αμφισβητούν εύκολα. Δεν ξέρω αν σας είχε τύχει να δείτε στο παρελθόν τον καιρό που ήταν ο Ράφα Μπενίτες στην Ρεάλ, σε αυτό το σύντομο πέρασμά του, που σε μια προπόνηση έδειχνε στους ποδοσφαιριστές πώς θέλει να ενεργούν σε στατικές φάσεις και τους έδειχνε πώς να εκτελούν το φάουλ την ίδια ώρα που οι ποδοσφαιριστές γελούσαν από πίσω γιατί αμφισβητούσαν την ικανότητά του ως εκτελεστή φάουλ. Δεν είναι, πώς να το πω, ίδια τα μεγέθη, γιατί τότε εκεί ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά αν το φέρουμε εδώ τώρα στον Ολυμπιακό, το να δείχνει ο Κορμπεράν στο Χάμες πώς να εκτελέσει φάουλ ή στον Μαρσέλο είναι κάπως, δεν είναι απλό. Ναι, δεν είναι απλό. Και λέω ότι επειδή εδώ ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν υψηλές φιλοδοξίες ή έχουν πολύ μεγάλη καριέρα πίσω, δεν είναι πολύ απλό να βάλει στα αποδυτήρια κάποιον προπονητή που πρέπει να τον γκουγκλάρουν οι ποδοσφαιριστές για να βεβαιωθούν ότι είναι προπονητής ή ότι στο ποδόσφαιρο έχει κάνει καλά πράγματα και μπορεί να ισχυρίζεται ότι το έχει κατακτήσει το ποδόσφαιρο. Ότι το ξέρει καλά. Ακόμη και στη σχέση με το κοινό υπάρχει αυτό. Δηλαδή ο Μίτσελ, αφού μιλάμε για τον συγκεκριμένο, είναι δεδομένο ότι θα βρει και μια μερίδα φίλων του Ολυμπιακού που λένε ότι ναι, με αυτόν κάναμε καλά πράγματα, πήραμε τίτλους. Θα έχει δηλαδή ευκολότερα την αποδοχή και την πίστοση. Ή αντίστοιχα μια μερίδα η οποία θα κράζει γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να μην ήταν ικανοποιημένη από αυτό που είδε τα οπαδοί. Πάντα, όταν κάποιο έχει θητεύσει ήδη μια φορά, δεν έχει μόνο φίλους, έχει και εχθρούς. Αυτό εννοείται. Εδώ το αντικειμενικό ποιο είναι, ότι όταν έφευγε στις δημοσκοπήσεις που γίνονταν εκείνο τον καιρό, το 90% όσων απαντούσαν στις δημοσκοπήσεις και δήλωναν φίλοι του Ολυμπιακού τάσσονταν υπέρ της παραμονής του. Άρα το καιρό εκείνο είχε ρίσμα και αυτό είναι δεδομένο και είναι αντικειμενικό. Ναι. Δηλαδή το καιρό εκείνο ο Ολυμπιακός έχτισε την επικοινωνία του πάνω στο τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, είναι φίλος μας, χωρίζουμε σαν φίλοι, όμως δεν είναι το κριτήριο η δημοφιλία. Στη δεδομένη στιγμή αγωνιστικοί λόγοι οδήγησαν στην λήψη αυτής της απόφασης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι αντικειμενικό, ότι όταν ήταν εδώ, όταν έφευγε από εδώ πριν από κοντά 8 χρόνια, γιατί έφυγε τον Ιανουάριο του 2015, ήταν δημοφιλής. Επίσης όμως αντικειμενικό είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα, στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, δηλαδή μέχρι την επιστροφή του, οι μέρες σαν αυτές που έζησε στον Ολυμπιακό ως προπονητής, με τον Ολυμπιακό ως προπονητής, δεν τις ξανάζησε πουθενά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι έφυγε από εδώ, συνέχισε να κάνει καλά πράγματα στην προπονητική ή να κάνει μεγάλες επιτυχίες, γιατί δεν είναι ότι πέρασε απαρατήρητος. Εγώ θυμάμαι να βλέπω παιχνίδια της Μάλαγα τον καιρό που ήταν εκεί και να λέω να το βρήκε, ξαναφτιάχνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Αλλά αυτό συνέβη σε έναν από τους 4 πάγκους στους οποίους κάθισε, άρα δεν είναι ότι πέτυχε πολύ καλά πράγματα. Το ποσοστό των εικόνων του στον Ολυμπιακό ήταν στο 70%. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει πλησιάσει, οριακά πλησίαζε στο μισό, στο 35% στις ομάδες που ήταν. Άρα δεν είναι ότι και εκεί είναι που κανείς αναρωτιέται πώς θα τον υποδεχθεί ο κόσμος, γιατί ενδεχομένως ο κόσμος τώρα εδώ, επειδή είδε δημοφιλείς ποδοσφαιριστές να έρχονται και
ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, ας πούμε, γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι τέτοιοι, μπορεί όλο αυτό να έχει καλλιεργήσει την προσδοκία ότι θα έρθει και ένας προπονητής που ήταν σήμερα στα ψηλά ράφια στην ευρωπαϊκή αγορά. Και ο Μίτσελ, αλήθεια είναι ότι από τότε που έμεινε χωρίς δουλειά, τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι εδώ, δεν είχε εμφανιστεί ως υποψήφιος σε έναν λαμπερό πάγκο, σε έναν μεγάλο πάγκο. Mm-hmm. Άρα και εγώ αφού γκράζομαι ότι υπάρχει πιθανότητα ένα μέρος του κόσμου να μην έχει, πώς να το πω σωστά, να μην έχει φτιαχτεί στην ανακοίνωση του ονόματος του Μίτσελ, να περίμενε κάτι πιο επίκαιρο, να το πω, να το χαρακτηρίσω. Πάντως, λέω και πάλι, το αν θα αποδειχθεί αποτελεσματικός ή όχι, πρέπει να είσαι μελλοντολόγος για να το ξέρεις. Το αν τα στοιχεία που έχει είναι συμβατά με τις ανάγκες του Ολυμπιακού, είναι. Δηλαδή είναι ένας προπονητής του οποίου μία από τις βασικότερες αρετές είναι η διαχείριση των ανθρώπων, το πόσο καλός είναι και αποτελεσματικός, όχι καλός με την έννοια να τον πατάνει οι ποδοσφαιριστές, αποτελεσματικός να το πω, στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές του. Είναι πολύ καλός αυτό το κομμάτι και ο Ολυμπιακός αυτό το χρειάζεται. Και γιατί το χρειάζεται? Γιατί έχει και δημοφιλείς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές με φιλοδοξίες και ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί και έχουν έρθει στην Ελλάδα με την οτροπία ότι θα είναι βασικοί, και γι' αυτό πιθανόν αυτό να ήταν και ένα από τα κριτήρια που τους οδήγησε στην επιλογή να μεταγραφούν στον Ολυμπιακό. Που σημαίνει λοιπόν ότι, δεδομένου ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολύ σε αριθμό ποδοσφαιριστές, θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα στη διαχείριση των προσωπικότητων των ανθρώπων από την πλευρά του προπονητή για να μπορέσει να τους έχει όλους ενεργούς και να μην εισπράττει καθημερινά πολύ εκνευρισμό και αμφισβήτηση και γκρίνια στα αποδυτήριά του. Σε όλα αυτά λοιπόν ο Μίτσελ είναι καλός. Τώρα στο καθαρά αγωνιστικό μέρος της συζήτησης πρέπει να το δούμε, γιατί δεν είναι ο ίδιος προπονητής που έφυγε από εδώ. Νομίζω δεν έχει καν νόημα κανείς να ψάξει να δει πως συμπεριφερόταν ο Ολυμπιακός στον καιρό του, γιατί άλλοι ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής και στην πραγματικότητα άλλο και το ποδόσφαιρο εκείνης της εποχής. Έτσι είναι, πολλά τα χρόνια. Ναι, δεν είναι καν δεκαετία, αλλά στη διάρκεια αυτή της τελευταίας περίπου δεκαετίας, εκείνος λέω και πάλι έφυγε το 2015, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ήταν πολύ πυκνός ποδοσφαιρικά αυτός ο χρόνος. Ναι, και η θέση του προπονητή έχει μετασχηματιστεί. Στην πραγματικότητα τώρα είναι διευθυντής ενός επιτελείου, δεν είναι προπονητής με τη στενή έννοια. Συχνά μελετάς ποδοσφαιριστές και καταλαβαίνεις ότι σε εκείνους η φυσική παρουσία στις προπονήσεις διαρκώς μειώνεται, γιατί κάνουν άλλα πράγματα την ίδια ώρα, φροντίζουν άλλα πράγματα και γι' αυτό προσλαμβάνουν και ένα σωρό προπονητές, για να έχουν συνεργάτες εννοώ, και να αναλαμβάνουν αυτοί τα σκληρά κομμάτια της καθημερινότητας σε σχέση με την προπόνηση. Άρα εδώ τώρα εμείς όλη αυτή την εξέλιξη δεν γνωρίζουμε πώς την έχει παρακολουθήσει, αγκαλιάσει, ενσωματώσει στη δουλειά του ο Μίτσελ, άρα πρέπει να, αυτό είναι, θα μας απαντηθεί όταν θα αρχίσουμε να τον βλέπουμε εδώ και θα αρχίσουμε να παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς δουλεύει. Μας βάζεις και την περιέργεια να δούμε ποιους συνεργάτες θα επιλέξει και αν θα κομίσει κάτι καινούριο και διαφορετικό, πρέπει να σου πω. Πολύ σημαντική παράμετρος. Το λέω γιατί δεν είναι, πώς να το πω σωστά, κάθε προπονητής με τις αρχικές επιλογές που κάνει δημιουργεί εντυπώσεις. Άρα όταν βλέπεις έναν προπονητή και έρχεται με πολυμελές επιτελείο να τον ακολουθεί, αρχίζεις, όλο αυτό σου κάνει μια καλή εντύπωση, γιατί λες, έχει καταλάβει ότι τώρα πια δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη, έχει πείσει ανθρώπους να τον ακολουθούν, και αυτό είναι ένα στοιχείο σημαντικό για την επαγγελματική προσωπικότητα κάποιου. Και για την ικανότητά του στην ηγεσία. Για να σε ακολουθεί κάποιος εκτός συνόρων. Σωστά. Όλα αυτά μιλούν για το πρόσωπο, όλες αυτές οι επιλογές. Από την άλλη την πλευρά, δεν πρέπει να πω ότι έχω συναντήσει περιπτώσεις προπονητών που είχαν πολυμελές επιτελείο και αυτό που έβλεπες δεν ήταν αποτελεσματικό, και στο βαθμό που να σε βάζει να αναρωτιέσαι αν όντως έχει νόημα που τους κουβαλάει όλους αυτούς, και δεν είναι ότι ο ένας το κουβαλάει τα πράγματα και όλα στα τσιγάρα. Δηλαδή, γιατί στο παρελθόν είχα συναντήσει και τέτοιες περιπτώσεις στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο ελληνικό, συναντάς τα πάντα. Ναι. Ως πάντα.
Βασίλη, επειδή χθες αναφερθήκαμε αρκετά στο Άρης Ολυμπιακός, σήμερα είναι και επικαιρότητα που έχει να κάνει μετά του Μίτσελ. Από όσα είδαμε την Κυριακή από το Όφι ΠΑΟΚ, τι έχεις κρατήσει? Εδώ η κουβέντα μέσα από αναλύσεις, από νούμερα, ουσιαστικά πάει σε αυτό που βλέπουμε και στο γήπεδο. Το ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ναι μεν, προσπαθεί μέσα στο γήπεδο, κάνει πράγματα, το παλεύει, αλλά στον γκολ έχει θέμα. Ναι. Πρωτού ξεκινήσω να μιλάω γενικά για τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω δύο κουβέντες σχετικά με τον Κουλιεράκη, ο οποίος μου έχει βγάλει τα μάτια. Εχθές ήμουν στο Περιστέρι στην προπόνηση της Εθνικής Ομάδας, που ήταν η πρώτη του φορά στην Εθνική Ανδρών και που ήταν και η πρώτη του φορά έχοντας ήδη κάνει και ένα άλμα, γιατί δεν πέρασε καν από την Ελπίδων. Στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη φορά που είχε προσκληθεί στην Εθνική Ελπίδων. Και μάλιστα ο προπονητής του, ο Νίκος Παπαδόπουλος, έλεγε ότι τουλάχιστον έχω έναν παίκτη που παίζει αυτή τη στιγμή. Γιατί πραγματικά στην Εθνική Ελπίδων υπάρχουν παιδιά τα οποία πιθανόν φέτος να μην έχουν κάνει καν συμμετοχή. Μας είπε τον πόνο του Βασίλη στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχα αυτό το παιδί να ποντάρω, αλλά όταν είδα, λέει, τη μεγάλη εικόνα, στο τέλος χάρηκα, γιατί θα το πω και σε όλους τους υπόλοιπους ότι υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος, ακόμη και αν έρχεται μια ευκαιρία από μια δύσκολη κατάσταση για έναν άλλο ποδοσφαιριστή, αλλά για εσάς, τους νεαρούς, υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος να μπείτε σε αυτό το ασανσέρ που θα σας πάει από την Ελπίδων στην Ανδρών. Ναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Τον συμπονούμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, γιατί πραγματικά χάνει έναν παίκτη πάντα στον οποίο θα στηριζόταν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η συμπεριφορά του χθες στην προπόνηση, για ένα παιδί το οποίο δεν έχει κλείσει τα 19, το οποίο φέτος παίζει πρώτη φορά στη Super League, το οποίο με όλους αυτούς δηλαδή που συνάντησε εκεί, κάποιους από αυτούς πραγματικά τους θαύμαζε και τους είχε ως πρότυπα μέχρι και πριν από μερικούς μήνες, άντε να πω μερικά χρόνια. Η συμπεριφορά του ήταν όμοια με αυτή που έχει και στον αγωνιστικό χώρο στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο, στην αργό το λέμε, δεν νιώθει. Δηλαδή δεν έχει συστολή, δεν νιώθει ότι υπολείπεται. Συγγνώμη που σε διακόπτω, σε αυτό που λες, δεν θυμάμαι μετά ποιο παιχνίδι ήταν, νομίζω μετά το πρώτο μάτσο με τον Πανατολικό. Είχε ξεκινήσει μια κουβέντα στη συνέντευξη τύπου ο Λουτσέσκου για τον Κουαλιάτα. Προσπαθούσε να εξηγήσει ότι είναι ένα παιδί που ήρθε πρώτη φορά από τη Λατινική Αμερική, ότι θέλει το χρόνο του σε διάφορα πράγματα και όλα αυτά. Και σε κάποια φάση ανέφερε τον Κουλιεράκη και είχε πει ότι ο Κουλιεράκης, για παράδειγμα, θέλοντας να δείξει την αντίθεση με τον Κουαλιάτα, και να έχει απέναντί του τη Manchester City, δεν νιώθει τίποτα. Δεν φοβάται, δεν αγχώνεται. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι παραπάνω από δυσέβρετο. Πρέπει να πω ότι στα μαθήματα που κάνουν για το scouting, αυτοί που δουλεύουν στο επίπεδο της elite, επειδή διαρκώς αλλάζουν η ιεράρχηση των κριτηρίων, το τι ψάχνεις πρώτο σε έναν ποδοσφαιριστή, τώρα πια το ποδόσφαιρο ζει στην εποχή που πιστεύει ότι όταν κάποιος έχει πάνω από το μέσο όρο τις βασικές τεχνικές δεξιότητες και έχει και πάνω από το μέσο όρο τα φυσικά χαρακτηριστικά, σωματικά χαρακτηριστικά, όλα αυτά, δεν πρέπει να κοιτάζεις τόσο το πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, στις μακρινές μεταβιβάσεις, ας πούμε, για τον στόπερ. Πριν από αυτό πρέπει να κοιτάζεις τα στοιχεία της προσωπικότητας, το πόσο πραγματικά την αυτοπεποίθηση, την ικανότητά του να ανασυγκροτείται, να ξεπερνάει τα λάθη, να συγκεντρώνεται, να μην χάνει τη συγκέντρωσή του, το πόσο καλά μπορεί να στέκεται μέσα στο γήπεδο απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια για να πει κάποιος, α, αυτός ο παίκτης έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τον παρακολουθήσω. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτού του παιδιού εγώ έχω εκπλαγεί, γιατί τον βλέπεις να αποδίδει και να ζητάει από τον εαυτό του να αποδώσει σε αυτό το επίπεδο με το καλημέρα. Και χωρίς να τον γνωρίζω, δεν τον έχω ακούσει να μιλά, δεν τον έχω πετύχει σε ιδιωτικές συζητήσεις, δεν γνωρίζω τίποτα για την προσωπικότητά του, οπότε δεν θέλω να πω ούτε καλά ούτε κακά. Μιλάω πάντα για αυτό που βλέπω στο γήπεδο, δηλαδή κρίνω από τη δημόσια συμπεριφορά του. Και λέω ότι αυτό το παιδί μπήκε πάρα πολύ έτοιμο. Και το καλοκαίρι θυμάμαι να διαβάζω ή να ακούω μια ιστορία περί ενδιαφέροντος κάποιας ευρωπαϊκής ομάδας που ήθελε να πληρώσει πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ, λέω ότι αυτό το παιδί, αν συνεχίσει με το ρυθμό που πηγαίνει, πραγματικά θα δυσκολευτεί πολύ ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει στην Ελλάδα. Δεν βρίσκονται εύκολα αυτά τα χαρακτηριστικά σε έναν ποδοσφαιριστή. Λέω λοιπόν ότι ειδικά τώρα στο παιχνίδι με τον Όφι, όταν βλέπεις ένα παιδί που είναι 18 ετών να έχει την εμπιστοσύνη στο πόδι του για να κάνει μακρινή μεταβίβαση, να προωθήσει το παιχνίδι, να κοιτάξει το χώρο στο πλάι, να δει τον εξτρέμ, το μεσοεπιθετικό, όποιον κινείται εκεί,
να τον σημαδέψει και να τον πετύχει, λες αυτός εδώ μπορεί να έχει ισορροπία στην απόδοσή του, δηλαδή να μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη των επιθέσεων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων, δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Οι πάσεις του είναι ακριβείς, τελειώνει παιχνίδια με ποσοστό 90%. Αναφέρομαι όμως και στις πιο ποιοτικές πάσες, δηλαδή όταν ο στόπερ καταφέρνει 5 στις 8 φορές που προσπαθεί να βρει συμπαίκτη σε μια μακρινή μεταβίβαση, στην πραγματικότητα δίνει στον προπονητή τη δυνατότητα να παίξει με άμεσες επιθέσεις και αυτό να το κάνει αποτελεσματικά. Όχι σηκώνω το κεφάλι, κοιτάω στο βάθος της επίθεσης, βλέπω το center for, μπαμ, τη δίνω μία και όποιος τη βρει, τη βρήκε. Δεν νομίζω πάντως το ξεκίνημα, Βασίλη, ότι ο ΠΑΟΚ το ψάχνει από το άμεσο παιχνίδι. Δηλαδή ψάχνει, τουλάχιστον στο ξεκίνημα παίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, αλλά όταν το έχει, είναι ένα βέλος ακόμα στη φαρέτρα. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό λέω. Δεν είναι σχεδιασμένο έτσι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ότι ο προπονητής ξαφνικά αρχίζει και βλέπει ότι έχει και άλλη επιλογή, επιλογή με την οποία μπορεί να δημιουργήσει μια έκπληξη σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ πιεστικός, ανεβαίνει πολύ ψηλά στο τερέν. Και όταν δεν έχει έναν στόπερ ή τερματοφύλακα, γιατί οι ομάδες αξιοποιούν τα στοιχεία των παικτών που έχουν. Άλλες ομάδες τις βλέπουμε να το δοκιμάζουν αυτό με τον τερματοφύλακά τους. Φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, το βλέπουμε αυτό να το κάνει ο Μπρινιόλης από τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Ναι. Άλλη ομάδα μπορεί να το κάνει με τον δεξιό ή τον αριστερό κεντρικό αμυντικό, ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα, τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα πόδια του, που διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι. Όλα είναι. Πολλά στοιχεία είναι που κάνουν ένα προπονητή να σκεφτεί ότι να, εδώ βρήκα έναν τρόπο να ξαφνιάζω έναν αντίπαλο ο οποίος έχει συνηθίσει να με βλέπει να χτίζω με ποδόσφαιρο τοποθέτηση τις επιθέσεις μου πάσα-πάσα. Έχει ενδιαφέρον αυτό και δεν είναι κάτι που το περιμένεις να το δεις στα πρώτα παιχνίδια ενός παιδιού 18 χρονών που πέρσι έπαιζε στη Β' ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι εντυπωσιάζομαι. Τώρα, στη μεγάλη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εγώ λέω ότι μπορούμε να συζητήσουμε για το αποτέλεσμα, μπορούμε να συζητήσουμε και για την εμφάνιση. Σε σχέση με το αποτέλεσμα, λέω ότι εδώ επιβεβαιώθηκε ένας νόμος του ποδοσφαίρου που λέει ότι η ομάδα που βάζει τα περισσότερα γκολ είναι αυτή που νικά. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες, ευκαιρίες στις οποίες αναλογούσαν περισσότερα από 2 γκολ, δεν τα έβαλε και γι' αυτό δεν κατάφερε να νικήσει. Βέβαια, σε αυτή την κουβέντα πρέπει κανείς να σταθεί όταν κουβεντιάζουμε για το αποτέλεσμα και στη συμπεριφορά της άμυνάς του στην φάση από την οποία δέχθηκε τον γκολ. Είναι μια, πώς να πω, στιγμή αδυναμίας για την άμυνα του ΠΑΟΚ, γιατί η ζώνη είναι στη θέση της, η αμυντική είναι στη θέση τους, η μπάλα περνάει από πάνω τους και κανείς δεν πηδάει. Συζητάμε όμως για μια φάση που είναι στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, το οποίο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού είναι πολύ αργά, και κανείς πρέπει να συνυπολογίσει ότι όλοι αυτοί έχουν τρέξει, έχουν βγάλει τις δυνάμεις τους σε όλο το παιχνίδι και άρα μια στιγμή αδυναμίας είναι κάτι που έναν προπονητή μπορεί να τον ανησυχήσει, γιατί τον βάζει να προβληματίζεται και σε σχέση με την αγωνιστική νοοτροπία των παικτών του, για το αν έχουν νοοτροπία νικητή, αν το ανέχονται αυτό να του συμβεί, να φάνει στην τελευταία φάση γκολ. Αλλά δεν πάβει να είναι μια φάση στο τελευταίο δευτερόλεπτο και κανείς πρέπει να σκέφτεται τα πάντα. Ότι αυτοί έχουν κουραστεί, ότι αποδίδουν περίπου 20% λιγότερο σε σχέση με τις δυνάμεις τους μέσα στο παιχνίδι. Άρα είναι κάτι το οποίο, αν δεν επαναληφθεί, αν δεν συμβαίνει συχνά, έναν προπονητή δεν μπορεί να τον βγάλει από την ισορροπία του, να τον θορυβήσει τόσο που να πει πω τα χάσαμε όλα. Τώρα, αν πάμε στην ποιότητα της απόδοσης, λέω ότι μετά το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού που άρχισε να διαβάζει καλά το παιχνίδι του Όφη, γιατί ο Όφη γενικώς ήταν μια έκπληξη συγκριτικά με το ότι είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, ήταν καλύτερος. Ναι, ήταν καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ από την ώρα που προσαρμόστηκε σίγουρα τον βοήθησε και τον γκολ που πέτυχε. Το παιχνίδι το είχε υπό τον έλεγχό του. Στο δεύτερο ημίχρονο λέω ότι, πώς να το πω σωστά, η εξήγηση για το γεγονός ότι δεχόταν φάσεις και για το ότι επέτρεψε στον Όφη να εκτελέσει και 3 φορές μέσα από τη μεγάλη περιοχή είναι σχετική και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα σκληρό αμυντικό χαφ. Ναι. Και δεν του είναι εύκολο να έχει ισορροπία στις 2 φάσεις του παιχνιδιού. Αλλά και αυτό είναι στην περίοδο που βρίσκεται, δεδομένου ότι αυτό ήταν το 5ο παιχνίδι του πρωταθλήματος και ότι ο προπονητής ακόμα προσπαθεί να καταλάβει ποιοι είναι
οι 11, 12, 14, 15 μέσα από, το, από τη συνεργασία των οποίων προκύπτουν τα στοιχεία που θέλει να έχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, mm-hmm. είναι φυσιολογικό. Άρα εγώ λέω ότι δεν είναι, δεν θα, αν ήμουν ο Λουτσέσκου δεν θα τα βάζαμε τίποτε άλλο παρά θα είμαι ένα κολλημένο σε αυτό που από την αρχή μας λέει ο Λουτσέσκου, ότι αυτή εδώ η ομάδα για να πάρει τα στοιχεία που είχε η προηγούμενη ομάδα, να γίνει δηλαδή μια ομάδα που θα διαχειρίζει με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα και με οριμότητα της κατάστασης του παιχνιδιού, που θα έχει νοοτροπία νικητή, γιατί όλοι οι ποδόσφαιροι παίζουν για να νικάνε, αλλά το να χτιστεί η νοοτροπία νικητή μιας ομάδας προκειμένου αυτή να μην ανέχεται να κάνει ατομικά λάθη, ομαδικά λάθη, να χάνει τη συγκέντρωσή της, να χάνει την τοποθέτησή της στο γήπεδο, να μένει ανεπηρέαστη όταν δέχεται γκολ. Όλα αυτά δεν γίνονται, τα λέμε μεταξύ μας και μπαίνουμε στο γήπεδο και τα κάνουμε. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ακριβώς επειδή έχει βάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν τα είχαν ζήσει αυτά στον ΠΑΟΚ, θέλει χρόνο. Άρα λέω ότι στη μεγάλη εικόνα, έτσι ειδικά όπως του συνέβη να ισοφαριστεί, ναι. δεν είναι και πολύ αφύσικο για την εποχή και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Βασίλη. Ωραία. Για να κλείσουμε κιόλας, ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή κουβέντα, έτσι για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.